Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα σας το πω για άλλη μια φορά, γιατί δεν το καταλάβατε. Το ΚΚΕ δεν καταψήφισε τη μεταφορά των μαθητών, καταψήφισε την ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών σε εργολάβους, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται αυτή η μεταφορά. Δεν το καταλαβαίνετε? Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά που δεν πάνε στα σχολεία. Και με αυτή τη διάταξη που ψηφίσατε. Λοιπόν, θα σας συμβούλευα, για να αλλάξουμε και θέμα τώρα, έχουμε πάει και στην επόμενη ερώτηση, θα σας συμβούλευα, εάν τυχόν βρεθείτε εκεί στη Χαλκιδική, στην Τρίγλια, όχι στα πόδια, πιο πίσω, στο υπηρωτικό της Κομμάτη, στην Τρίγλια ή στα Νέα Πλάγια, και διψάσετε, να μην ανοίξετε κάποια βρύση να πιείτε νερό, γιατί είναι επικίνδυνο. Το νερό αυτό έχει αρσενικό και δεν χρησιμοποιείται σε υπερβολική αναλογία και δεν χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση. Έτσι όπως το είπα ακριβώς. Υπάρχουν υπερβάσεις του χημικού στοιχείου του αρσενικού, σύμφωνα με δειγματοληπτικούς χημικούς ελέγχους. Το νερό είναι ακατάλληλο, επικίνδυνο για οικιακή χρήση, επιβλαβές δηλαδή για τη δημόσια υγεία. Και οι κάτοικοι βεβαίως τι κάνουν, πώς λύνουν αυτό το πρόβλημα? Με την αγορά του εμφιαλωμένου νερού. Στην υγεία λοιπόν των εταιριών εμφιάλωσης, στις οποίες έχετε ως κυβέρνηση βεβαίως παραχωρήσει και τις πηγές, ένα σωρό πηγές σε όλη τη χώρα. Το αρσενικό, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και είναι και συσσωρευτικό για τον ανθρώπινο οργανισμό, δεν αποβάλλεται ποτέ και προκαλεί μια σειρά με συγκεντρώσεις μεγαλύτερες βέβαια από τα επιτρεπτά όρια, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα δερματολογικά, πνευμονολογικά, νευρολογικά, καρδιολογικά, ακόμα και καρκινογενέσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή, δεν μπορεί μια ολόκληρη περιοχή να μην έχουν νερό να πιούν, να μην μπορούν να ανοίξουν τη βρύση στα σπίτια τους. Και σας ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνετε, τέλος πάντων τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνει το κράτος, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι εκεί που ζουν στη Νέα Τρίγλια και στα Νέα Πλάγια, δύο πολύ όμορφα χωριά, να έχουν ένα πόσιμο νερό υγιεινό και φθηνό, θα συμπλήρωνα εγώ, σήμερα το 2024. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, όπως είναι γνωστό, το κρίσιμο θέμα της υδροδότησης εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τα λοιπά, φυσικά στην αρμόδια Υπουργεία. Σύμφωνα με την νομοθεσία για τις ιδρεύσεις Δήμων, υπεύθυνοι φορείς ίδρυυσης σε πρώτο βαθμό είναι οι Δήμοι ή οι Σύνδεσμοι Δήμων ή οι κατατόπους δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, λεγόμενες ΔΕΙΑ, οι οποίες επιχειρήσεις φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και φυσικά της συντήρησης του συστήματος ίδρυυσης, καθώς και της διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων με τη συχνότητα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό στους καταναλωτές, χωρίς διακοπές, και το σύστημα ίδρυυσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο. Οι υπηρεσίες περιβαλλοντικής υγιεινής των περιφερειακών ενωτήτων, σε δεύτερο βαθμό, συνεργάζονται με τους υπεύθυνους φορείς για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων των διαφόρων τμήματων των συστημάτων ίδρυυσης, από την πηγή έως το σημείο συμμόρφωσης και του τρόπου λειτουργίας του. Προβαίνουν σε δειγματοληψίες νερού για εργαστηριακές εξετάσεις όλων των παραμετρικών τιμών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Το Υπουργείο Υγείας έχει επιτελικό ρόλο και στο πλαίσιο αυτό προωθεί κατευθυντήριες οδηγίες προς τους υπευθύνους φορείς ίδρυυσης και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, λεγόμενους ΚΑΠ, οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους. Για το Δήμο Νέας Προποντίδας, τώρα που αναφέρεστε, από τους ΚΑΠ του 23
καταναμήθηκε ποσό ύψους περίπου 4,7 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών του δαπανών, ενώ για το 24 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί ποσό ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 17% περίπου. Επίσης, για το τρέχον έτος, οι Δήμοι της χώρας θα λάβουν αυτές τις μέρες μία ακόμη ΚΑΠ και για τον Δήμο Νέας Προποντίδας το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ τα 500.000 ευρώ. Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους. Επιπρόσθετα, κύριε Πρόεδρε, λίγο χρόνο παραπάνω, στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει υποβάλει πρόταση υποδομές σύνδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας προϋπολογισμού 12.447.800 ευρώ. Επιπλέον, στον άξονα 2,6 παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 21-25, εκδόθηκε πρόσκληση για εκτέλεση εργασιών από του ΣΟΤΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φλιψιδρίας και έχει ενταχθεί στο ΣΑΝΟ πρόγραμμα το έργο του Δήμου με τίτλο «Έργα ίδρυψης οικισμών του Δήμου Νέας Προποντίδας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 90.000 ευρώ». Στο πλαίσιο επίσης του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε πρόσκληση που έχει γίνει, υπάρχει επίσης ένταξη προγράμματος ύψους 150.000 ευρώ για την υδροδότηση των οικισμών Κρίνης Πετραλώνου του Δήμου Νέας Προποντίδας του νομού Χαλκιδικής. Και το έργο αυτό βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Δήμος διαθέτει παραλιακό μέτωπο το οποίο επεκτείνεται από τη Νέα Ηράκλεια έως και τη Νέα Ποτίδεα, από τη μεριά του Θερμαϊκού Κόλπου και από τον Άγιο Μαμά έως τη Νέα Ποτιδέα από τη μεριά του Τωρονέου Κόλπου. Ενώ τα δύο μεγαλύτερα αστικά του κέντρα, τα Νέα Μουδανιά και η Καλλικράτεια, παρουσιάζουν ιδιαίτερη πληθυσμιακή και οικονομική αύξηση. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας χαρακτηρίζεται κυρίως ως αγροτική περιοχή αλλά και ως τουριστικός προορισμός τόσο για τους Θεσσαλονικείς όσο και για τους Βαλκάνιους, κυρίως τουρίστες, καταβάλει συνεχώς προσπάθειες για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση νερού των μονίμων κατοίκων και τουριστών. Λόγω της ιδιαιτερότητας του γεωθερμικού πεδίου Πετραλώνου Ελαιοχωρίου, οι περισσότερες γεωτρήσεις στην περιοχή Νέας Τρίγλιας εμφανίζει υψηλή περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία αρσενικού που υπερβαίνει τα όρια ποσιμότητας νερού. Για το λόγο αυτό, στη Νέα Τένεδο λειτουργεί αδιαλείπτως τα τελευταία 15 έτη μονάδα απομάκρυνσης επικίνδυνων ιχνοστοιχείων αρσενικού προκειμένου να καλύψει με ποιοτικό νερό τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Μάλιστα, η μονάδα αυτή, δυναμικότητας 100 κυβικών μέτρων ανά ώρα, είναι η μοναδική και στην Ελλάδα, η οποία επεξεργάζεται με ποσοστό αποτελεσματικότητας που ξεπερνά το 95% νερά με τόσο υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας διαθέτει καθημερινά υπάλληλο υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση της μονάδας αυτής. Περισσότερα θα αναφέρω στη δευτερολογία μου λόγω έλλειψης χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Δελή, έχετε το λόγο. Όση ώρα μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν μας είπατε τι θα κάνετε για το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και που είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως και εσείς βεβαίως αναγνωρίσατε. Ή μάλλον κάτι είπατε, αν συγκράτησα, γιατί είπατε πάρα πολλά νούμερα. Είπατε ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας υπέβαλε ένα αίτημα για ένα πρόγραμμα που κοστίζει 12 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο εσείς το χρηματοδοτείτε με 90.000 ευρώ. Δηλαδή θα χρειαστούν καμιά 20 χρόνια, ας πούμε, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, αν καταλαβαίνω καλά. Πάση περιπτώσει, έχετε τη δευτερολογία, μπορείτε να απαντήσετε. Είπατε για την αρμοδιότητα ότι αυτό είναι μια αρμοδιότητα των Δήμων. Πράγματι, έτσι είναι, μόνο που αυτή η αρμοδιότητα δεν έπεσε από τον ουρανό. Οι δικές σας, οι κυβερνήσεις, οι δικές σας και οι προηγούμενοι μεταφέραν τις αρμοδιότητες στους Δήμους, ένα σωρό αρμοδιότητες, και συνεχίζουν να το κάνουν, χωρίς όμως να μεταφέρουν ταυτόχρονα και πόρους και τα μέσα για να ασκήσουν αυτές τις αρμοδιότητες. Θα μου πείτε, έχουν ευθύνη και οι Δήμοι, οι οποίοι δεν διεκδικούν. Ναι, εκτός αν είναι ο Δήμος της Πάτρας ή ο Δήμος της Πετρούπολης, του Χαϊδαρίου, εκεί όπου υπάρχουν δηλαδή κομμουνιστές δήμαρχοι. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή το ξέρετε κι εσείς,
το κράτος, είτε το τοπικό, είτε το κράτος, μάλλον το κεντρικό από το τοπικό, δεν χωρίζεται δά και με συνικά τύχη μεταξύ τους αυτές οι εκφράσεις του κράτους. Εσείς είστε άλλωστε ο καθήλυν αρμόδιος για το πλαίσιο εντός του οποίου θα λειτουργούν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, το Υπουργείο σας εννοώ. Το πρόβλημα εδώ, το πρόβλημα γενικά, να ξεκινήσουμε για να το πιάσουμε από τη ρίζα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνησή σας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η στρατηγική δηλαδή της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης του πόσιμου νερού. Εδώ βεβαίως υπάρχουν ευθύνες και για τη Δημοτική Αρχή. Εμείς θα το αναγνωρίσουμε. Και μιας και είπατε για τη μονάδα η οποία υπάρχει και λειτουργεί για να απομακρύνει το αρσενικό, να σας πληροφορήσουμε λοιπόν ότι αυτή η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί έξω και πάνω από τα όρια της. Και οι κάτοικοι δεν είναι και πολύ σίγουροι να ανοίγουν τη βρύση τους και να πίνουν νερό. Υπάρχει πρόβλημα. Η μονάδα αυτή, επειδή είναι και πολύ και μεγάλη η κατανάλωση, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καταλαβαίνετε τι γίνεται, και η μονάδα αυτή δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί τις ποσότητες του ύδατος που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι και να το εξηγιάνει, να το καθαρίσει. Τελικά βεβαίως είναι η συγγύαν των εταιριών εμφιάλωσης, όπως είπαμε, γιατί χιλιάδες άνθρωποι καταφεύγουν και παίρνουν με τις εξάδες τα νερά για να έχουν να πίνουν ή να μαγειρεύουν στα σπίτια τους. Θα θέλαμε όμως να σας πούμε ότι το νερό, ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε και που συχνά ακούγεται ότι το αντιμετωπίζετε και η δική σας κυβέρνηση, το είπατε και εσείς για κοινωνικό αγαθό και άλλοι μας τα πάνε αυτά βέβαια, αλλά εμείς δεν έχουμε δει και να συχνάζουν στα χρηματιστήρια κοινωνικά αγαθά, γιατί το νερό, όπως ξέρετε, είναι στο χρηματιστήριο. Στα χρηματιστήρια συχνάζουν εμπορεύματα, όχι κοινωνικά αγαθά, και οι τιμές τους κυμαίνονται ανάλογα με την αγορά και τη ζήτηση. Όσο για το πρόβλημα του νερού, να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, αφού ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, και περιμένουμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, για το πρόβλημα της ποιότητας του νερού, και μην μεταθέτετε την ευθύνη στο Δήμο. Μπορείτε να τις μοιράσετε τις ευθύνες, αλλά μην τις δίνετε μόνο σε αυτούς. Να σας πούμε ότι στη χώρα μας καταναλώνεται, για να δείτε τι σπατάλη νερού γίνεται, από πού όμως, από την κεντρική εξουσία, από την κυβέρνηση, από το κράτος, τι σπατάλη γίνεται στο νερό, καταναλώνεται μόνο το 6% του ετήσιου βρόχινου νερού. Στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, χάνεται από διαρροές το 40% του νερού, επειδή είναι παλές οι σωληνώσεις. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι οι επιστήμονες. Αφήστε που έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης των ωφέλιμων εσωτερικών υδάτινων πόρων. Γιατί η χώρα μας έχει, λόγω της γεωμορφολογίας τους, έχει πολλά ποτάμια, χυμάρους. Περίπου το 12%, 12 με 13% αξιοποιείται. Συνεπώς μπορεί να βρεθεί λύση, εάν υπάρξει βεβαίως μια διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, όχι με κριτήριο το κέρδος, αλλά με κριτήριο αυτά που έχει ανάγκη ο κόσμος και οι λαϊκές οικογένειες. Ευχαριστούμε τον κύριο Δελιά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, το έχουμε πει πολλές φορές και θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω. Γιατί το να επενδύει κανείς στον κίνδυνο και να κινδυνολογεί είναι ότι χειρότερο στον πολιτικό λόγο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού. Δεύτερο, μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες και για την τιμολογιακή πολιτική, αλλά και για να μπει ένα νοικοκυριό. Εύχομαι όταν θα έρθουν αυτές οι διατάξεις στη Βουλή των Ελλήνων να μην έρθει να τις καταψηφίσετε όπως καταψηφίσατε και τη μεταφορά των μαθητών. Στην πρωτολογία μου ανέφερα την αποτελεσματική λειτουργία, επειδή είπατε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, θα δώσουμε. Την αποτελεσματική λειτουργία μονάδας απομάκρυνσης επικίνδυνων ιχνοστοιχειών αρσενικού στη Νέα Ντένεδο. Τα προηγούμενα έτη η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού ήταν απολύτως ικανοποιητική και εντός των ορίων ποσιμότητας, όπως προέκυπτε, όχι από μία, από σειρά αναλύσεων που είχαν πραγματοποιηθεί. Αυτά τα λέω γιατί μας ακούν και οι κάτοικοι της περιοχής, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος που εσείς αυτή τη στιγμή καλλιεργείτε. Όμως, εξαιτίας της λειψιδρίας
και της υπεράνθρωσης νερού από τις γεωτρήσεις, λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τους καλοκαιρινούς ιδίως μήνες, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της επιδείνωσης ποιότητας του αντλούμενου νερού προς επεξεργασία, με σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχειών αρσενικού. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η εγκατάσταση μονάδας ενός επιπλέον σταδίου επεξεργασίας για συμπληρωματική απομάκρυση του αρσενικού, ώστε η τελική έξοδος να είναι κάτω από το οριζόμενο όριο της κείμενης νομοθεσίας. Ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την προμήθεια μονάδας απομάκρυσης αρσενικού νέας τρίγλιας με προϋπολογισμό περίπου 650.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η προμήθεια αυτή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας απομάκρυσης των ιχνοστοιχείων αρσενικού και για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ο Δήμος Νέας Προποντίδας μεταφέρει συνεχώς νερό με κατάλληλα βιτιοφόρα οχήματα από τη δεξαμενή ίδρυυσης της κοινότητας Πορταριάς στην κεντρική δεξαμενή ίδρυυσης της κοινότητας Νέας Τρίγλιας. Εδώ να τονίσω ότι για τη μεταφορά του νερού τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί κάθε βιτιοφόρο όχημα και όλα τα εξαρτήματά του μετά τη χρήση καθαρίζονται και συγκεκριμένα γίνεται υπερχλωρίωση με διάλειμμα χλωρίου υψηλής συγκέντρωσης. Η δαπάνη μεταφοράς πόσιμου νερού για 5 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 595.200 ευρώ με ΦΠΑ. Συνεπώς, αν ληφθεί υπόψη και το επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κατασκευή της επιπλέον μονάδας απομάκρυσης ιχνοστοιχείων αρσενικού, η συνολική επιβάρηση του προϋπολογισμού του Δήμου ανέρχεται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη μόνιμη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, προβαίνει σε δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού από όλα τα δημοτικά διαμέρισματα του Δήμου, με συχνότητα που υπερκαλύπτει έως και 5-6 φορές τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, ο Δήμος από την 9η Οκτωβρίου του 2024 με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ενημερώνει τους κατοίκους των κοινοτήτων Νέας Τρίκλειας και νέων πλαγίων σχετικά με την ποιότητα και τη χρήση του νερού που παρέχεται από το δίκτυο ίδρυυσης. Τέλος, η Υπηρεσία Ίδρυυσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης του Δήμου έχει κλιμακωτό τιμολόγιο και εκδίδει ετήσιους λογαριασμούς. Το πάγιο τέλος ίδρυυσης για όλες τις καταναλώσεις οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κλπ. Ανέρχεται σε 100 ευρώ, ενώ η τιμή για την κατανάλωση οικιακής χρήσης ξεκινάει πολύ χαμηλά, δηλαδή από 0,20 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για τα πρώτα 50 κυβικά μέτρα, αλλά με την αύξηση της κατανάλωσης αυξάνεται και η χρέωση. Έτσι, κάποιος που θα καταναλώσει από 501 και περισσότερα κυβικά μέτρα θα πληρώσει 4 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Δήμοι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, αξιοποιούν όλα τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να δρομολογηθούν αναπτυξιακά και κοινωνικά έργα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής κάθε πολίτη της χώρας. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι η νέα ΚΑΠ, διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι στους Δήμους της χώρας θα δοθούν τις επόμενες μέρες 200 πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ και για την προποντίδα, για την Δήμο Νέας Προποντίδας, το ποσό αυτό που σας είπα ξεπερνά τα 500.000 ευρώ, είναι 549.995 ευρώ και 75 λεπτά. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε, είμαστε συγκεκριμένοι, λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, δεν κινδυνολογούμε και προσπαθούμε με συγκεκριμένα έργα, δράσεις και συνεργασίες με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να δίνουμε λύσεις στα μικρά αλλά και στα μεγάλα προβλήματα.